Οι φοιτητικοί σύλλογοι νομικής, δημοσιογραφίας, πολιτικών επιστημών, κτηνιατρικής, γεωλογικού, φαρμακευτικής, ψυχολογικού, παιδαγωγικού, ΤΕΦΑ, ιατρικής, ηλεκτρολόγων, μηχανιολόγων, καθώς και ο Σύλλογος Συγχοντρόφων Φοιτητικών Εστιών Θεσσαλονίκης, χαιρετίζουν το σημερινό μεγάλο συλλαλητήριο. Σήμερα η λαϊκή απέτηση έγινε πράξη. Σήμερα όλοι εμείς οι νέοι και οι νέες εργαζόμενοι ενώνουμε τις φωνές μας με τις χιλιάδες που διαδήλωσαν σε όλη τη χώρα, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα. Οι ναζί εγκληματίες της Χρυσής Αυγής, τώρα εκεί που ανήκουν, πίσω από τα σίδερα της φυλακής. Οι φοιτητές, οι νέοι άνθρωποι, γνωρίζουμε καλά ότι ο δρόμος εδώ δεν ήταν ούτε εύκολος, ούτε σύντομος. Δεν ξεχνάμε την ευθύνη της σημερινής κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και της προηγούμενης του ΣΥΡΙΖΑ, στην καθυστέρηση της ολοκλήρωσης της δίκης. Δεν ξεχνάμε. Γνωρίζουμε καλά τι σημαίνει Χρυσή Αυγή, γιατί γνωρίζουμε τι σημαίνει φασισμός. Σημαίνει μίσος για το διαφορετικό, ξενοφοβία, ρατσισμός, συντήρηση των πιο σκοταδιστικών απόψεων που έχει γεννήσει η ανθρωπότητα. Σημαίνει επιθέσεις σε μετανάστες, εργαζομένους, όπως οι Αιγύπτιοι αλλιεργάτες, σε πρωτοπόρους συνδικαλιστές, δολοφονίες όπως του Παύλου Φίσα και του Σαξιδάτη Γλουκμάν. Σημαίνει ολόκληρη στήριξη των αφεντικών στα σχέδιά τους. Είναι χαρακτηριστική η πρωτοπόρα δράση τους στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη του Πειραιά με τη δημιουργία δουλεμπόρικου γραφείου για να βρίσκουν οι εφοπλιστές φθηνό εργατικό δυναμικό. Κέρδισαν επάξια το τίτλο τους ως ικανά μαντρόσκυλα των αφεντικών, στηρίζοντας κάθε προσπάθεια καταστολής των δίκαιων απεργιακών κοινοποιήσεων, όπως κάνουν και σε κάθε χώρο δουλειάς, αφού είναι τα μάτια και τα αυτιά της εργοδοσίας. Είναι αυτοί που δεν βγάζουν σημουδιά για τα πολεμικά σχέδια των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή, αλλά σπέρνουν το μίσος τους για τους πρόσφυγες και μετανάστες. Είναι εγκληματίες γιατί είναι ναζί. Είναι οι απάνθρωποι ιδέες τους που βάζουν στη βάση για τη δολοφονική τους δραστηριότητα. Τους απομονωμόνουμε δυναμώνοντας τον αγώνα για μόρφωση, δουλειά και ζωή με δικαιώματα για όλους. Η σημερινή καταδικαστική απόφαση ήταν το πρώτο βήμα. Ήταν αποτέλεσμα της εράσιας δύναμης που έχει οργανωμένος αγώνας η συλλογική πάλη της νεολαίας, των εργαζομένων και του λαού. Ήταν αυτός ο αγώνας που δεν επέτρεψε η απόφαση του δικαστηρίου να ρίξει στα μαλακά τη Χρυσή Αυγή, όπως προέβλεπε η πρόταση της εισαγγελέως πριν από λίγους μήνες. Είναι αυτός ο αγώνας, ο μαζικός, ο ενωτικός, που έχει αποτέλεσμα, που μπορεί να μετράει κατακτήσεις. Είναι ο αγώνας που αποδεδειγμένα τρέμουν κάθε λογής φασίστες. Ο αγώνας ενάντια του φασισμού δεν τελειώνει εδώ. Σε αυτό σήμερα και κάθε μέρα, οι φοιτητές μέσα από τους φοιτητικούς μας συλλόγους δίνουμε όλες τις δυνάμεις. Για να μην μπορούν οι φασίστες και η εγκληματική τους ιδεολογία να βρουν χώρο, να σταθούν στις σχολές μας, στους χώρους δουλειάς, στους χώρους που ζει και ψυχαγωγείται η νεολαία. Σε αυτόν, σήμερα και κάθε μέρα, που ζει και ψυχαγωγείται η νεολαία. Δεν τελείωσε τίποτα. Συνεχίζουμε πιο πολύ, καλύτερα οργανωμένοι. Ξέρουμε ότι οι οργανωμένοι μας βράσοι είναι αυτοί που φοβούνται. Γι' αυτό δυναμώνουμε τους συλλόγους μας, μαζικοποιούμε τις συλλογικές μας διαδικασίες, τις γενικές συνελεύσεις, συνεχίζουμε με περισσότερες αγωνιστικές αποφάσεις και πρωτοβουλίες. Όλοι μαζί βάζουμε το λιθαράκι μας στον όμορφο αγώνα για την κοινωνία που δεν θα υπάρχει ο φασισμός. Γιατί γνωρίζουμε ότι χρειάζεται να γίνουν πράξη οι στίχοι του ποιητή σε κάθε χώρο ομόρφωσης. Το φασισμό βαθιά καταλαβαίνει, δεν θα πεθάνει μόνος, τσάκισέ τον.